Χέρβο Κόλιανιν, βοηθού του, βοηθού του Θοδωρή Βλάχου, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό έρχεται. Ο Πάολο Μπαρέλι, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, κρατάει το βαρύτιμο τρόπαιο, έτοιμο να το δώσει στον Ιώζε Πάβιτς, να το φέρει στην Ελλάδα αύριο το μεσημέρι στις 2 στο Βενιζέλος. Πάβιτς μαζί με τους συμπαίκτες του. Και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός το ψηλότερο σκαλί της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κατακτά το μεγαλύτερο τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Βασιλιάς στην Ευρώπη, βασιλιάς στην υδατοσφαίριση. Πανηγύρια από τους παίκτες του Ολυμπιακού, πανηγύρια από τους 14 αυτούς μικρούς ήρωες που καταφέρανε και τον Θοδωρή Βλάχο βέβαια να φτάσουν τον Ολυμπιακό στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί. 12 νίκες στην προκριματική φάση και 3 νίκες εδώ μες στη Γένοβα με κορυφαία τη νίκη απέναντι στην Dream Team της Ευρώπης, στην ΡΕΚΟ την οποία υπέταξαν και νίκησαν μέσα στο σπίτι της. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Απολαύστε τους πρωταθλητές Ευρώπης να πανηγυρίζουν. The winner, Ολυμπιακός. Το ελληνικό πόλο ψηλά. Ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή, πάτησε τις Άλπεις και κατέβηκε εδώ χαμηλά στην πρωτεύουσα της Λιγουρίας για να σηκώσει αυτό το τρόπαιο, το δεύτερο στην ιστορία του. Αφού ήρθε το πρωτάθλημα, αφού ήρθε το κύπελο, τώρα οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να παρηγυρίσουν στο 3-3. Βλέπετε εδώ τον Ομπράντοβιτς με το ερυθρόλευκο κασκόλ στο κεφάλι, έτοιμοι για την αναπνευστική φωτογραφία με την ελληνική σημαία, ο Γιάννης Φουντούλης και όλοι οι παίκτες. Μεγάλες στιγμές για τους ερυθρόλευκους, μεγάλες στιγμές για το ελληνικό πόλο. Ελπίζουμε να τη ζήσουμε και σε εθνικό επίπεδο σε λίγες μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολλά τα χαμόγελα, ερυθρόλευκα, γαλανόλευκα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής υδατοσφαίρησης και θα μείνουν στην ιστορία. Κάπου εδώ τελειώνει η μετάδοσή μας. Με τον ιδανικότερο τρόπο, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Άγγελε, ευχαριστώ. Είναι